Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας από το Blue Sky και την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Εδώ με τους αγαπητούς συναδέλφους, τον Παναγιώτη Ραμπατζίδη, τον Παύλο, τον Νίκο, την Πέγκη στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους τους άλλους φίλους που λείπουν, την Ηρώτη Κισανδράκη, τον Ηρακλή, τον Στέλιο τον Καλιανιώτη, και άλλους συναδέλφους που λείπουν σε άδεια. Άλλοι είναι εδώ πέρα, το φίλο μου τον Θανάση, τον Σωτηρόπουλο και όλο το επιτελείο εδώ του Blue Sky, που μέρα νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι είμαστε παρόντες, γιατί αυτή είναι η οικογένεια του Blue Sky. Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι πολύ ξύπνος στη ζωή μου και δεν επέρομαι για τίποτα. Απλώς και ταπεινός, εργάτης της δημοσιογραφίας και στρατιός της δημοσιογραφίας. Αλλά όταν όμως δικαιώνομαι για κάποια πράγματα, πρέπει να τα λέω. Ναι, μεν η δικαίωση είναι μέσα από συμφορές και από τραγωδίες και από εφιάλτες της πυρκαγιάς, αλλά το Blue Sky δικαιώνεται στις αποκαλύψεις και στα ρεπορτάζ που κάνει. Πριν πάει ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα να αρχίσει τη συνέντευξή του, με παίρνει ένα συνάδελφος από το Μαξί μου και μου λέει: Κανελάκη, σήμερα το Blue Sky θα δικαιωθεί σε δύο τουλάχιστον θέματα από όσα προβάλλετε κάθε φορά και φωνάζετε. Και θα δικαιωθείτε μέσα από τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά, ρε φίλε, τάδε. Να μιλάω το όνομά του ανθρώπου, μου είπε: Δεν απειστεί τίποτα. Τηρούμε τις διοντολογίες δημοσιογραφίες. Μου λέει: Θα τα δει στην πορεία, στη συνέντευξη. Και πραγματικά παρακολούθησα μέχρι να πω εδώ στο στούντιο, παρακολούθησα τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, εφ' της ύλης και εφ' των θεμάτων. Και έφτασε στους εμπριστές. Έφτασε στους εμπρισμούς. Τι έκανε το κανάλι εδώ που δικαιώθηκε μέσα από τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, που ο κύριος Πρωθυπουργός δικαίωσε το Blue Sky, την τηλεόραση του Blue Sky, για την αντικειμενική και αμερόληπτη και δυναμική και τολμηρή δημοσιογραφία που ασκούν εδώ πέρα οι συνάδελφοι όλοι, και ο Κώστας ο Χαρδαβέλας και η Κλήτου και ο Σωτήρης ο Ξενάκης και όλοι οι συνάδελφοι. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δικαιώθηκε και θεωρεί ότι δικαιώθηκε σήμερα ο Blue Sky, η τηλεόραση και η εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα? Διότι ο κύριος Μητσοτάκης τολμηρά και γενναία αναφέρθηκε στις πυρκαγιές, λέγοντας σε σχετική ερώτηση συναδέλφου ότι ναι, υπάρχουν εμπριστές. Τι λέγαμε τόσους μήνες εμείς? Ότι οι εμπριστές φτιάχνουν την Ελλάδα. Και λέγανε διάφορα σχόλια, γράφανε διάφορα σχόλια σε εφημερίδες, σε περιοδικά. Κανελάκι, που είδες τους εμπριστές, εγώ που τους είδα τους εμπριστές. Εκ των πραγμάτων φαίνονται. Και ήρθε λοιπόν η ωραία ιερή στιγμή, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι που κάνατε αυτά τα σχόλια, να δικαιωθώ και εγώ και το κανάλι μέσα από το στόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ότι ναι, υπάρχουν εμπριστές. Ποια άλλη δικαίωση θα μπορούσε να έχει αυτό το κανάλι και αυτή η εκπομπή και άλλες εκπομπές, οποιοδήποτε μιλάνε συνάδελφοι, από το στόμα, τα χείλη του Πρωθυπουργού, σε συνέντευξη απέναντι σε συναδέλφους, σε δεκάδες συναδέλφους που τον πυροβολούσαν με ερωτήσεις? Και ένας συνάδελφος λοιπόν του έκανε αυτή την ερώτηση. Ναι, κύριε δημοσιογράφη, του λέει, υπάρχουν εμπριστές. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα εμπρισμών και εμπριστών το έργο αυτό της πυρκαγιάς και της συμφοράς και της επέκτασης των πυρκαγιών και των 500 τόσων πυρκαγιών. Αλλά υπάρχουν εμπριστές. Και στην σχετική ερώτηση, τι θα γίνει με τους εμπριστές, είναι θέμα, βέβαια, πολύ σωστά απάντησε, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Να λοιπόν, γιατί ο κύριος Πλιώτας ο Βασίλης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εδώ και μερικές μέρες έδωσε εντολή και έχουν προσαχθεί κάπου 118 άτομα, έχουν συλληφθεί 18 για εμπρισμούς. Δεν καίγονται τυχαία τα δάση, αγαπητοί μου κύριοι. Πρέπει να υπάρχει δάχτυλο, υπάρχει δόλος, αμέλεια και έλλειψη μηχανισμού και πυρόσβεσης από το κράτος, από τις υπηρεσίες, από την περιφέρεια, από τους δήμους και γενικότερα και από εμάς τους κατοίκους. Το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Οι ευθύνες δεν είναι μόνο, για το ρώτησα και για τις ευθύνες. Και απάντησε. Οι ευθύνες δεν είναι μόνο του κράτους και της κυβέρνησης. Είναι και ατομικές. Είναι και ομαδικές, είναι και κυβερνητικές, είναι και πολλές. Σαφώς η κυβέρνηση φέρει ευθύνη. Και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Και το είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναλάβουμε τις ευθύνες. Και όταν τον ρωτήσαν πότε θα αναλάβετε τις ευθύνες, όχι εμβρασμό ψυχής. Όχι εμβρασμό ψυχής. Θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα και θα αποδοθούν οι ευθύνες. Και όταν το ρώτησαν για ένα σχηματισμό, δεν απαντάω εδώ πέρα, λέει, δεν χρειάζεται να απαντήσω. Όταν το ρώτησαν για εκλογές, θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Αυτές ήταν μερικές από τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις, τέλος πάντων, που έγινε ο διάλογος, η συζήτηση και η ερώτηση και η απάντηση του Πρωθυπουργού με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους. Είναι λοιπόν δικαίωση ή δεν είναι? Πόσους μήνες ξελαριγιάστηκα να φωνάζω. Ελέγξτε τα δάση μας, βάλτε παρατηρητήρια, υπάρχουν εμπριστές.
Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη να δώσει εντολή. Μάλλον θα ήθελα να του πω, αφού μια και δεν μπόρεσα να του κάνω αυτή την ερώτηση, να τον ρωτήσω να δώσει εντολή να καταγραφούν στα βόρεια προάστια, στις ολόκληρες περιοχές που κάηκαν, σε οποιασδήποτε περιοχές της χώρας μας που έχουν καεί τα δάση και έχουν ξεφυτρώσει βίλες, να δώσει εντολή ο κύριος Μητσοτάκης να καταγραφούν αυτές οι βίλες, πότε χτίστηκαν, κατά από ποιες συνθήκες χτίστηκαν όταν καίγονταν τα δάση και μετά ξεφύτρωναν οι βίλες, κατά από ποιες συνθήκες ξεφύτρωναν και αν είναι νόμιμες ή παράνομες. Σημειώστε το αυτό. Γιατί έχω πληροφορία ότι δεκάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω χιλιάδες βίλες χτίστηκαν χωρίς άδεια. Έτσι μου είπαν από υπηρεσίες δημόσιες, δασαρχία και αυτά. Χτίστηκαν καναλάκι χωρίς άδεια γιατί είχαν υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που τους κάλυπταν. Από δασαρχία. Από δασαρχία. Από πυροσβεστικές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές. Καταλάβατε, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, τι γίνεται. Και προσπαθούν βέβαια τώρα να νοικοκυρέψουν το κράτος. Ποτέ δεν είναι αργά. Είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα αποδοθούν ευθύνες. Θα αποζημιωθούν οι πάντες. Δεν θα μείνει κανένας χωρίς να αποζημιωθεί. Το θέμα είναι να αποζημιωθούν γρήγορα. Όχι με ένα κλικ που λέει ο κ. Χατζηδάκης τις συντάξεις εδώ και τρεις μήνες και ξαφνικά μας λέει στις 23 του μήνα θα εκπαιδεύσει τους δικηγόρους και τους λογιστές για τις συντάξεις, ενώ έχει πάρει εντολή από τον Πρωθυπουργό να συντομεύσει την έκδοση των συντάξεων. Τώρα, να αποδοθούν οι ευθύνες λοιπόν, θα έρθει η ώρα, αλλά και να γίνουν έρευνες πόσες βίλες, πόσα σπίτια, πόσα κτίσματα έχουν ξεφυτρώσει μέσα σε καμένες περιοχές, μετά τις πυρκαγιές, χωρίς άδεια. Η δικαίωση λοιπόν για το Blue Sky, την τηλεόραση από τα χείλη του Πρωθυπουργού, εντάξει, είναι μια ικανοποίηση για μας, μια δικαίωση για μας, που δεν θα θέλαμε ποτέ να έχουμε τέτοια δικαίωση και τέτοια επιβεβαίωση από τα χείλη του Πρωθυπουργού ότι εμπριστές καίνε την Ελλάδα και δικαιώνεται το Blue Sky ή ο Κανελάκης που λέει εδώ και μήνες ότι εμπριστές καίνε την Ελλάδα. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί πραγματικά είχε πληροφορίες, έχω πληροφορίες, λέει ότι υπάρχουν εμπριστές που καίγαν την Ελλάδα μεταξύ των άλλων βέβαια και εμπριστές. Είναι ο καύσωνας, είναι και πολλές άλλες συγκυρίες, είναι η έλλειψη ετοιμότητας, είναι η έλλειψη. Κινητοποίηση, δεν υπήρχε κινητοποίηση, δεν υπήρχε άμεση επέμβαση του κράτους. Υπήρχε και ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος πιάστηκε στον ύπνο. Πιάστηκε και στον ύπνο ο κρατικός μηχανισμός. Όταν λοιπόν βλέπετε και κρύγνετε πυρκαγιές, σπεύστε. Μην περιμένετε να φουντώσουν. Άμα δεν τη δείτε, όπως λένε και διάφοροι επιστήμονες που τους ακούω σε διάφορες τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, αλλά με τον και με έναν δασολόγο που μίλησα, εάν τη φωτιά δεν την προλάβει την ώρα εκείνη τα 5 πρώτα λεπτά, τελείωσε, μετά έχασε τον έλεγχο. Όσες φωτιές αντιμετωπίστηκαν στα πρώτα 5 λεπτά, έσβησαν και αντιμετωπίστηκαν χωρίς να επεκταθούν. Όσες όμως δεν μπόρεσαν να τις καταστήλουν και να τις σβήσουν στα 5 πρώτα λεπτά, έγινε αυτό που έγινε. Πήραν άλλο με την πυρός. Κάει και η Ελλάδα όλη. Κάει και η Εύβοια. Κάει και η Πάρνηθα. Κάει και οι Θρακομακεδόνες. Στον ομό Ηλίας κάηκαν όλα. Στον ομό Αρκαδίας. Πριν από λίγο με πήραν πατριώτης μου, ο Αργυρόγιαννης, ο Γιάννης ο Κανελάκης, που είναι από το χωριό μου, και μου λέει: καίγονται τα χωριά, καίγεται το νέο χώρο. Μου λέει: παίρνει η φωτιά μέσα, καίει το μισό χωριό. Πού είναι οι πυροσβεστικές, πού είναι τα αεροπλάνα. Καίγονται τα χωριά στην Αρκαδία, στην Κορτινία. Καίγονται. Φύγανε από το Τουμπίτσι, από τις Χώρες, από τη Δάφνη, το 12μετρο, πήγαν στο Καλιάνι, πήγαν στο νέο χώρο, πήγαν σε όλα τα χωριά και ανεβαίνει. Και τρέμουν να μην φτάσει στο Μέναλο. Αυτός ο δρυμός δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Αυτό του Μενάλου, τα δέντρα, τα πευκόφυτο, αυτό βουνό. Δεν υπάρχει. Αυτός ο πνεύμονας, αυτό το πράσινο που πάνε εκεί πέρα από όλο τον κόσμο για να θεραπευτούν από οξυγόνο, που έχει φοβερό οξυγόνο. Αυτοί που έχουν πνευμονοπάθειες και στις πνοές και στο οξυγόνο και το οτιδήποτε τα πνεύματα. Πάνε εκεί, στο Μέναλο, στη Βιτίνα, για να αναπνεύσουν και τους στέλνουν γιατροί. Δεν πάνε από μόνοι τους. Πηγαίνετε εκεί, λέει, να αναπνεύσετε. Είναι το καταλληλότερο μέρος, ένα από τα καταλληλότερα τέλος πάντων μέρη που μπορείτε να αναπνεύσετε και να γεμίσει το πνευμόνι σας οξυγόνο. Εάν Παναγία μου κάνω το σταυρό μου, διότι είμαι από αυτά τα μέρη, και όλα τα μέρη της Ελλάδος και όλα τα μέρη του κόσμου, εννοώ κάνω το σταυρό μου για όλα τα μέρη του κόσμου, για όνομα του Θεού της Παναγίας, να μην φτάσει η πυρκαγιά εκεί πέρα. Αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, αγαπητέ κύριε Χρυσοχοίδη, αγαπητέ κύριε Χαρδαλιά, στείλτε δυνάμεις εκεί να μην καούν τα δάση αυτά. Θα είναι κρίμα. Θα είναι κρίμα. Και δεν θέλω να δικαιωθώ για ακόμη μια φορά ότι οι εμπριστές καίνε την Ελλάδα.
Δικαιώθηκε τον Blue Sky, όπως είπα και το είπε μέσα από τα χείλη του, επίσημα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη από τη συνέντευξη για τους εμπριστές που τα λέγαμε εδώ και καιρό και δεν μας πίστευε. Όχι, δεν μας πίστευε κανένας. Μας αφισβητούσαν, λέει, μα μπορεί να είναι έτσι. Μα λέω, είναι έτσι. Εκτιμήσεις μου και πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν εμπριστές. Δεν το καταλαβαίνετε. Και με δικαίωσε και εμένα και το κανάλι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και μια άλλη δικαίωση που έχει το κανάλι, το Blue Sky από τον Πρωθυπουργό, από τα επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη σήμερα. Είναι μια άλλη δικαίωση για τα πεύκα. Δεν κόβουν τα πεύκα και το είπε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν πεύκα δίπλα στα σπίτια, ένα δίπλα στο άλλο και δυστυχώς δεν τα κόβουν και δεν μεσολαβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δασικές, οτιδήποτε να κόψουν τα δέντρα. Το πόσες φορές έχω φωνάξει εδώ για τον Άγιο Στέφανο, στο λόφο του κουρεμένου, που υπάρχουν σπίτια εκεί πέρα και κρέμονται τα σπίτια των διπλανών πάνω από τα σπίτια των άλλων, σαν χάρος, σαν εφιάλτης. Κρέβονται. Λοιπόν, επειδή έχω έναν συνάδελφο, τον αγαπητό φίλο, θα τα πούμε, θα συνεχίσουμε, τον Ανέστο Μουτάφη, με τον οποίο καλύπταμε τις πυρκαγιές στο νομό Ηλίας το 2007 και έχουμε κάνει οδηπορικά και πολλές αποστολές από το Μέγα που είμαστε. Ο Ανέστο Μουτάφης, ένας από τους ιστορικούς εικονολήπτες, συγγνώμη, και είναι σήμερα στα μέτωπα της Εύβοιας. Του ζήτησα σήμερα να είναι μαζί μας, να μας μιλήσει για τα μέτωπα στην Εύβοια, για την εξέλιξη, για τι γίνεται. Αγαπητέ φίλε, Ανέστη Μουτάφη, μεγάλη αγωνιστή και μεγάλη αγωνιστή της δημοσιογραφίας, πες μας τι γίνεται. Γιάννη, γεια σου. Γεια σου. Καλησπέρα. Τώρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη αποστολή εδώ στη Κοκκινομηλιά. Είναι γύρω στα 800 υψόμετρα, ένα χωριό αετοράκι θα λέγαμε. Έχει γύρω στα 50 σπίτια, τα μισά έχουν καεί. Δηλαδή μένουν οι πυρκαγιές ακόμα, μου ανέστη εκεί. Όχι, έχουν σβήσει. Έχουν σβήσει. Μπράβο. Έχουν σβήσει. Έχει μεγάλες καταστροφές. Οι καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τεράστιες καταστροφές. Έχουν έρθει και κάτι κλιμάκια εδώ από Αθήνα να καταγράψουν σήμερα τις τέτοιες. Εμείς, φαντάζομαι, αυτό το χωριό είναι 4 κλιμάκια να καταγράψουμε. Τις καταστροφές, ένα χωριό που μένουν πολύ λίγοι κάτοικοι και καμιά πενταριά σπίτια, τα 20 καήκανε μαζί με την εκκλησία του χωριού. Εκενώθηκαν και πολλά σπίτια, σώθηκαν άνθρωποι από τις εκενώσεις, Ανέστη. Ναι, εκενωθήκαν όλα τα σπίτια εδώ στην Βόρεια Εύβοια. Τα ξέρεις πολύ καλά. Έχουμε κάνει τόσα χρόνια ρεπορτάζ εδώ πέρα. Και με την εκπομπή που είχες και σε ένα άλλο κανάλι, τα ξέρεις στην περιοχή, κενώνανε, μπαίνανε μετά η φωτιά, δεν υπήρχαν και άνθρωποι να βοηθήσουν, προσπαθούσαν οι πυροσβέστες, προσπαθούσαν οι ξένοι, οι Σλοβαίνοι, οι Σέρβοι, Πολωνοί ήρθαν τώρα. Οι κάτοικοι τι λένε, Ανέστη μου εκεί πέρα, τι λένε τώρα οι κάτοικοι? Περιμένουν βοήθεια, περιμένουν αποζημιώσεις, περιμένουν αυτά, Περιμένουν αποζημιώσεις, Γιάννη, αλλά όπως ξέρεις, το κράτος αργεί για αυτά τα πράγματα. Ναι. Αργεί πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να είναι πιο γρήγορο. Είσαι με άλλους συναδέλφους εκεί πέρα. Ανθρώπους, καέκανε αποθήκες, Γιάννη, χωράφια, δεν έχουν να φάνε, πάνε οι μελισσοκόμοι. Εδώ, όπως ξέρεις, πολύ καλά που είχαμε κάνει και άλλες φορές και οδηπορικά εδώ πέρα, έχει πολλούς μελισσοκόμους. Τα μελίσια καέκανε. Όλη η Ελλάδα έφτανε εδώ τα μελίσια, με τα πεύκα. Είχε τη μαύρη πεύκη εδώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν με ακούς. Σ' ακούω πολύ καλά. Ωραία. Εδώ είχε τα πεύκα. Φέρανε όλοι οι μελισσοκόμοι εδώ τα μελίσια. Καήκαν τα μελίσια. Καήκαν οι ελιές. Πολλές ρίζες ελιές. Πολλά στρέμματα. Περίπου 500.000 στρέμματα καήκαν αυτό. Λοιπόν, δώσανε μάχη οι κάτοικοι στις ροβιές να σώσουν το συνεταιρισμό με τις ελιές. Το σώσανε μόνοι τους. Αλλά ελιές δεν υπάρχουν γέννη. Δηλαδή η Βόρεια Εύβοια έπαθε μεγάλες καταστροφές, Ανέστη. Τεράστιες καταστροφές. Την ξέρεις πολύ καλά εσύ την Βόρεια Εύβοια. Θυμάσαι με το Μαντούδη που κάναμε. Τα θυμάμαι. Τα θυμάσαι πολύ καλά με τους ανθρώπους εκεί που ήταν και αυτοί στο έλεος. Μετά το Μαντούδη έχουμε αυτή την ιστορία. Για μένα είναι χειρότερο θέμα από το Μαντούδη σήμερα που μιλάμε. Αυτές οι εικόνες που ζεις εκεί πέρα, Ανέστη, σου θυμίζουν τις εικόνες που ζήσαμε το 2007 στην πυρκαγιά στον ομό Ηλίας? Ακριβώς ίδιο πράγμα, Γιάννη. Και μάλιστα θυμάμαι ένα χωριό, λέγεται Γερακίνη. Ναι. Το θυμάμαι με το Σαρακίνη τότε που αναζωπηρώθηκε, που ήμασταν οι δυο μας. Όχι οι δυο μας, που ήμασταν εμείς οι δύο, με τους δύο. Ναι. Με τους δύο τους δικιάδες. Το συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Κουμανάκη και τον Πάπη τον Γιωργάτο. Ο Πάπης είναι εδώ, ο Γιωργάτος. Δεν έχει ένα άλλο σταθμό.
Καταλαβαίνω ότι και εκεί πέρα, κάτω από αντίξωες συνθήκες, εκεί πέρα τραβάτε πλάνα ή κάνετε δημοσιογραφία, είσαστε με πολλούς. Συνηθισμένοι είμαστε, Γιάννη. Συνηθισμένοι είμαστε αυτά. Δεν μου λες, η απόγνωση των κατοίκων τώρα, δηλαδή πώς εκφράζεται, πώς ερμηνεύεται, περιμένουν κάποια βοήθεια, όπως είπαμε, και ζουνε, πού ζουνε τώρα. Κάηκαν και πολλά σπίτια, Ανέστη. Σπίτια καήκανε, ρεύμα δεν υπάρχει, νερό δεν υπάρχει. Α, δεν υπάρχει αυτά. Οργή, κάποιες εθελοντικές οργανώσεις φέρνουν λίγο φαγητό εδώ, στους ανθρώπους. Πάντως έχουν έρθει κλιμάκια, Ανέστη, και καταγράφουν τις ζημιές για να αποζημιωθούν. Έχουν έρθει για καταγραφή ζημιών. Σημαντικό αυτό, σημαντικό αυτό, μπράβο. Βέβαια, σημαντικό είναι να καταγράφουν, όμως να έχουν και αποζημιώσεις, έτσι. Αποδίδουν ευθύνες και σε εμπριστές, Ανέστη, και σε συνολιγορία του κράτους, όπως λένε. Ναι. Και εμπριστές, ε. Και εμπριστές και στην ολιγορία και στα πτυτικά που δεν ήρθανε. Μάλιστα. Τώρα δεν χρειάζεται να πετάνε αεροπλάνα εκεί πέρα, είναι σε ετοιμότητα κάποια μέσα. Από το πρωί έχω δει ένα Ericsson μόνο, ελικόπτερο. Μάλιστα. Από το πρωί ένα Ericsson. Κοντά στις τροφιές. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις. Ένα ζαχαροπλαστείο ήμασταν πριν από λίγο, διαλύθηκε τελείως. Ήθελε ο άνθρωπος 1,5 χρόνο ακόμα για τη σύνταξή του. Μάλιστα. Εκεί πρέπει το κράτος να βοηθήσει. Να δώσει τα τελευταία ένσημα στον κόσμο να βγει σύνταξη. Τι να κάνει τώρα. 60 χρόνια τι να κάνει. Και οι μελισσοκόμοι που κάνει κατά μελίσσα τους, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει κάτι να κάνουν. Αυτή είναι μεγάλη ζημιά, μεγάλη καταστροφή. Γιάννη. Δεν είναι μόνο την Εύβοια, είναι και από Αθήνα, είναι και από Φιότητα, είναι από παντού. Όλη η Ελλάδα δεν το τάχνε, στην Βόρεια Εύβοια. Τα μελίσσα. Εσύ καλύπτεις το... τα θέματα. Εσείς εκεί... Εγώ είμαι σήμερα για λογαριασμό του Α. Εγώ έχω γίνει freelancer, το ξέρεις καλά. Ναι. Είμαι για τον Α σήμερα. Ναι. Δουλεύω για τον Α. Είσαι μη συναδέλφη από τον Α, μπράβο. Ανέστη μου, καλή δύναμη σου εύχομαι. Θα είμαστε σε επικοινωνία αφού θα είσαι μέρες εκεί στην Εύβοια. Θα είσαι μέρες. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στο Σεπτέμβρη να κάνουμε ένα οδηπορικό εδώ πέρα, να το δείξεις και στο κανάλι σου. Μάλιστα. Να κάνουμε ένα οδηπορικό, όπως εσύ ξέρεις πολύ καλά τα οδηπορικά αυτά. Να βγάλουμε μια ώρα εκπομπή εδώ πέρα. Ωραία, ωραία. Θα το εισηγηθώ και εδώ πέρα στον πρόεδρο, τον κύριο Κισαντράκη, να κάνουμε μια ώρα εκπομπή. Να πάρουμε και τον Παναγιώτη εδώ πέρα, τον Αμπατζίδη, και να έρθουμε να κάνουμε μια ώρα εκπομπή για τα Καμένα. Ένα ωραίο διπορικό εδώ στα Καμένα. Ωραία. Την επόμενη μέρα. Καλή δύναμη, αν χρειαστεί, θα είσαι μέρες ακόμα εκεί. Θα είμαι μέρες, Γιάννη, ναι. Ωραία. Αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσουμε, Ανέστη, εντάξει. Όποτε θέλει. Για σένα είμαι πάντα ανοιχτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Καλή δύναμη και πρόσεχε και χαιρετισμού στου συναδέλφου. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Γεια. Ήταν ο Ανέστης Μουτάβης, με τον οποίο έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ. Είναι πολύ έμπειρος, βέβαια, οικονολήπτης. Έχει ζήσει πυρκαγιές και πυρκαγιές, πλημμύρες και πλημμύρες, φυσικές καταστροφές, σεισμούς, ιστορίες. Έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ στο ΜΕΚΑ 20 χρόνια. Και είναι εκεί πέρα και καλύπτει Μαλία μαζί με άλλους συναδέλφους στα θέματα στη Βόρεια Εύβοια. Πάμε όμως τώρα, χθες είχαμε μια επικοινωνία με τους τηλεθεατές μας. Ένας φίλος Σταμάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα τον Πολυζωγόπουλο, ο οποίος ήταν τέος περιφερειάρχης στον νομό Αττικής. Και αναφέρθηκε στο όνομά του και πήρε βέβαια ο άνθρωπος ο κ. Πολυζωγόπουλος να πει την άποψή του. Και αν θέλει ο κ. Σταμάτης και μας ακούει, όχι ο κ. Μπάμπης, συγγνώμη, ο κ. Μπάμπης και μας ακούει, αν θέλει λοιπόν να τηλεφωνήσει να απαντήσει στον κ. Πολυζωγόπουλο, ο οποίος ζήτησε να είναι σήμερα στην εκπομπή μας εδώ πέρα για να πει την άποψή του. Για κύριε Ανδρέα Πολυζωγόπουλε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χθες ξεσηκώσατε θύελα με τις δηλώσεις σας. Υπήρχαν και άλλες απόψεις, οι οποίες ο κύριος Μπάμπης, άμα θέλει να απαντήσει. Σας ακούμε, κύριε Πολυζωγόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη. Γεια σας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά που ξεκάθαρα μιλάτε να τα ακούσει ειδικότερα ο λαός της Αττικής. Αν και σας ακούει όλη η Ελλάδα και έχει μείνει πραγματικά με το στόμα τους ανοιχτό, λέγοντας πάντα την αλήθεια μέσα από το κανάλι σας. Προχθές σας άκουγα με μεγάλη χαρά σχετικά με την τοποθέτηση που έχετε κάνει σε συναδέλφους σας, οι οποίοι αν θέλουν παράδειγμα να πάνε στη Λαμαγιά, πάνε στη Ραθίνα, περνάνε στην Χίο, πάνε Μυτιλίνη και κατεβαίνουν από Αλεξανδρούπολη. Αυτή δεν είναι δημοσιογραφία. Σας συγχαρητήρια λοιπόν για την τοποθέτηση που κάνετε σε καθημερινή βάση. Τώρα. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάντα για την αυτοδιοίκηση. Είμαι και παραμένω αυτοδιοικητικός. Είμαι και παραμένω δημοκράτης και για το κοινό συμφέρον. Υπηρέτησα με μεγάλη δύναμη, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο την αυτοδιοίκηση της Νομαρχίας Αθηνών όσο και της Περιφέρειας Αττικής πάντα κάτω από τη σκιά του Γιάννη του Σγουρού. Λοιπόν, δεν μπορεί να μας βρει ψεγάδι κανένας εμάς.
Ας βρεθεί ένας Έλληνας τη διάρκεια που ήμασταν εμείς να μας πει ότι είχε ένα παράπονο από τις υπηρεσίες δικές μας. Σήμερα λοιπόν με αγανάκτηση, επειδή ο κύριος που έκανε παρέμβαση χθες στο πρόσωπό μου, ναι, ο κύριος Μπάμπης, ναι, μιλούσα λιγάκι δύνατα, είναι η αγωνία μου για αυτή την αυτοδιοίκηση και για τους αγώνες μου που μπορώ να πω ότι πήγανε χαμένες. Χαμένες για το τι αφήσαμε και μετά. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ο αγώνας μας είχε δικαιωθεί. Αυτά τα λίγα για τα χθεσινά, κύριε Κανελάκη. Λοιπόν, σήμερα είδα στο διαδίκτυο ότι υπήρχε μια οργάνωση σχετικά με κάποια μηχανήματα που είχαν φέρει. Αυτή ήταν μη κερδοσκοπική, αν δεν κάνω λάθος, ή πρωτοβουλία εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίοι είχαν φέρει μηχανήματα για να βοηθήσουν και τους κατάσχεσε το κράτος. Το έχετε ακούσει εσείς αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει και θα ήθελα, αν μπορέσετε, μέσω του καναλιού να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία και με χρήματα προσωπικά και μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών και τους διέλυσε το ίδιο το σώμα. Αν είναι αλήθεια αυτό, να το ψάξουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Περιμένω λοιπόν η αυτοδιοίκηση και μετά από τις τοποθετήσεις που κάνω να αναλάβει πολιτική ηγεσία τόσο του Δήμου, των Δήμων όσο και της Περιφέρειας να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ανασυγκροτήσουν επιτέλους τη δημόσια διοίκηση, να υπηρετούν τον πολίτη και όχι να δουλεύουν τους πολίτες. Μάλιστα. Πολλά τα μηνύματα, όπως εχθές, κύριε Πολυζωγόπουλε, σηκώνετε θύελα με αυτά που λέτε, γιατί τα λέτε τολμηρά και γενναία και λέτε την αλήθεια. Υπάρχουν και πολλά μηνύματα. Μεταξύ αυτών, έχω ζήσει τον κύριο, μαζί με τον κύριο Πολυζωγόπουλο και τον κύριο Ζουγουρό και πραγματικά ήταν καθρέφτες και οι δύο. Άλλο μήνυμα. Τον κύριο Πολυζωγόπουλο και τον κύριο Ζουγουρό ζήσαμε στην περιφέρεια, αλλά ο κύριο Πολυζωγόπουλο λέει τα πράγματα όπως ακριβώς συνέβησαν τότε, αλλά πρέπει να γνωρίζει και να τα λέει όμως και αυτά ο κύριο Πολυζωγόπουλο, ότι σε κάθε δημόσια διοίκηση υπάρχουν και τα τροτά, υπάρχουν και τα σκοτεινά, υπάρχουν και σκιές που πρέπει πάντοτε να τις επισημαίνουμε και για να τις βελτιώνουμε. Διότι παντού πουθενά δεν υπάρχει η αξιοκρατία και πουθενά δεν υπάρχει η βελτίωση του κρατικού μηχανισμού και πουθενά δεν υπάρχει η θέληση και η βούληση για να βελτιώνουμε το κράτος και την περιφέρεια αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους. Είναι 50 χρόνια, κύριε Κανελάκη, η προσφορά μου στο ελληνικό δημόσιο, στους αγώνες για τη δημοκρατία. Ακριβώς 50 χρόνια από το 1969, τα 52 χρόνια αν το θέλετε έτσι, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Έχω γύρω μου πάρα πολλούς καθαρούς φίλους και μπορώ να αναφερθώ αν το θέλετε σε έναν πρώην νομάρχη Αχαΐας, το Στέργιο τον Κατηχορίτη, έναν δυναμικό άνθρωπο της δημοκρατίας και συνεχίζουμε μαζί του τον αγώνα. Και δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Αυτό να το σημειώσετε για να ξέρετε ότι δεν πρόκειτο να σταματήσουμε ποτέ. Και όταν βλέπουμε τα στραβά, τα κακό κείμενα, εμείς θα τα βγάζουμε στον αέρα. Κύριε Πολυζωγόπουλε, εδώ πέρα ένας πολύ καλός σας φίλος που υπηρετήσατε την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Θέλω να μας πείτε πώς απορροφώνται τα κονδύλια, τα κρατικά ή από το ΕΣΠΑ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνονται στις περιφέρειες και στους Δήμους. Πάνε σε έργα υποδομής ή πάνε σε άλλους σκοπούς? Κύριε Κανελάκη, αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο στην αυτοδιοίκηση που δεν έχουν ανασκουμποθεί να δουλέψουν. Δεν κάνουν μελέτες για να απορροφήσουν. Είναι τεμπέληδες ή δεν γνωρίζουν. Αν δεν γνωρίζουν να πάνε σπίτι τους. Και αν όμως το γνωρίζουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους γιατί δεν απορροφούνται τα κονδύλια. Επίς γουρού δεν είχε μείνει δεκάρα να αξιοποιηθεί. Κι αν είχαμε τα 348,5 εκατομμύρια αποδεματικό, το είχαμε γιατί η αυτοδιοίκηση δεν τα αφήνει ποτέ να τα πάρει για να δημιουργήσει κανένα έργο. Και πήγανε τα χρήματα που πήγανε δεν ξέρω σήμερα. Μόνο για φρουφρού και για αρώματα από τους επόμενους αυτοδιοικητικούς. Το λέω ανεπιφύλακτα. Όπως ξέρετε, λέει εδώ μια κυρία, όπως ξέρετε κύριε Πολυζωγόπουλε, οι προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως και στον κρατικό μηχανισμό γίνονται με παρεμβάσεις εκ των άνωθεν. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δική σας. Αυτά αλλού. Όχι στο σγουρό, όχι στην αυτοδιοίκηση. Να πούμε αλλού. Εμένα μου φέρανε τότε, φέρανε μάλλον στο Γιάννη τον Σγουρό κόσμο, το ρίξανε μέσα, μας είχαν καταλάβει ένα γραφείο, έναν προσέξτε υπολογιστή και ένα τηλέφωνο και παίρνανε κινητά τηλέφωνα και υπεραστικά. Και τα κόψαμε όλα αυτά εμείς τότε.
Αυτά ο υπάλληλος, όταν βρίσκεται στο δρόμο εν υπηρεσία, δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Ή δουλεύει ή μας δουλεύει. Διαλέξτε ποιο θέλετε από τα δύο. Αυτή είναι η αυτοδιοίκηση σωστή. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Αυτό... Και δεν διορίσαμε ποτέ κανέναν εμείς. Το ποιος λέει τέτοια κουβέντα, λέει ψέματα, είναι λάθη. Αυτό ρωτάει η κυρία Μαργαρίτα. Συνεχίζονται όμως αυτά τα οποία διδάξατε εσείς από πλευράς ηθικής και να μην υπάρχουν οι κολλητοί των κολλητών. Συνεχίζονται αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση ή γίνονται χωρίς την σχετική αξιοκρατία οι προσλήψεις, αγαπητέ μου κύριε Πολιζογόπουλε, λένε. Αυτά τα συμπεράσματα, κυρία, θα πρέπει να τα κάνει μόνη της αφού επισκεφτεί τις υπηρεσίες. Αλλά εκείνο που έχω να πω εγώ στην κυρία, ότι σήμερα δέχομαι με τηλεφωνήματα από πολίτες και με ευχαριστούν για την προσφορά μου τότε και σήμερα έχουν μια μεγάλη αγανάκτηση, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υποχρεώσεις του κάθε δημόσιου υπάλληλου. Γιατί είναι υποχρεωμένο να υπηρετεί τον πολίτη. Μάλιστα. Αλλά και ο πολίτης δεν ξέρει να ζητήσει τα δικαιώματά του. Μάλιστα. Να τα διεκδικήσει. Και πηγαίνει με άλλο τρόπο, αντί να χτυπήσει το μαχαίρι, γρουφιά, το μαχαίρι, και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Κύριε Αντρέα Πολιζογόπουλε, αν έχετε κάποιο άλλο σχόλιο να κάνετε, χρειάζεται να σας ευχαριστήσουμε, να μην σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω και τέτοιο το πόλεμο. Μετά από λίγο καιρό κάποια άλλα στοιχεία για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε στον αέρα της αυτοδιοίκησης. Ή θα συμμαζευτούν ή εμείς θα τους χτυπάμε μέσω του καναλιού σας και συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά και εμείς σας εκφράζουμε τα συγχαρητήρια για τον τρόπο που το μιλάτε και με τόσο θάρρος και με γενναιότητα και λέτε την αλήθεια, όπως και πολλοί κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που αν πραγματικά ακολουθούσαν αυτή την τακτική, πολλοί συνάδελφοι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, στο Δήμο, οπουδήποτε, δεν θα είχαμε τέτοιες πυρκαγιές σήμερα, αγαπητέ κύριε Πολιζογόπουλε. Δυστυχώς. Τη διάρκεια όμως τη δική μας 8 χρόνια δεν άναψε φωτιά. Εμείς τη σβήναμε αμέσως. Γι' αυτό και δεν έγινε αυτό το πανηγύρι. Ας αναλάβουν λοιπόν από εκεί και πέρα τις ευθύνες τους οι άλλοι. Μάλιστα. Σωστό. Ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα. Οι πολίτες ευθύνονται στο μεγαλύτερο μέρος και λιγότερο οι πολιτικοί. Αν το θέλουν και έτσι. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι κανένας άλλος παρά από εσάς, από μένα, ο αδερφός μας, ο αδερφός μας, ο συμπεθερός μας. Γιατί μας πνίγουν και δεν δουλεύουν. Γιατί μας δουλεύουν αντί να μας υπηρετούν. Να είστε καλά, κύριε Πολιζογόπουλε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη, να τα ξαναπούμε. Αν έχετε κάποια άλλα. Να συμμαζέψετε λιγάκι τους δημοσιογράφους. Να υπηρετούν σωστά το θεσμό. Κάποια. Σωστό, συμφωνώ μαζί σας. Γιατί τα έχω πει και εγώ, ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν είναι όλοι. Ευτυχώς δεν είναι όλοι. Είναι κάποιοι που δεν υπηρετούν σωστά τη δημοσιογραφία. Αλλά αργότερα, όπως είπατε, αν έχετε κάποια άλλα στοιχεία για οποιοδήποτε θέμα, είμαστε στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολιζογόπουλο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αντρέας Πολιζογόπουλος, πρώην αντιπεριφερειάρχης των Ομοατικής. Τα έχει ζήσει από μέσα, τα έχει ζήσει και απ' έξω, έχει ζήσει την κατάσταση και βλέπει πώς λειτουργούν τα συστήματα, πώς λειτουργούν οι διαπλοκές, πώς λειτουργούν οι κολλητοί. Πώς λειτουργούν οι φίλοι και πώς γίνεται το θέμα αυτό. Στην θητεία τη δική μας λέει δεν υπήρχε καμία πυρκαγιά και αν εκδηλωνόταν καμία πυρκαγιά τη σβήναμε αμέσως. Εντάξει. Οι μηχανισμοί είναι μηχανισμοί. Το θέμα είναι οι άνθρωποι, ποια βούληση έχουν και ποια αποφασιστικότητα μπορούν να αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα αυτά. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. 2-11-18-60-001. 2-11-18-60-001. Θα επανέλθουμε, θα μιλήσουμε λίγο για τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού. Θα πάμε στην Κρήτη, στον αγαπητό συνάδελφο τον Αντώνη τον Πατινάκη και μετά στους αγαπητούς και σεβαστούς τηλεθεατές. Πάμε σε διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο και ημίωρο αυτής της εκπομπής. Ραντεβού με την επικαιρότητα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλά θέματα που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, αλλά ο χρόνος βέβαια δεν είναι και τόσο αρκετός. Μίλησε για προστασία ανθρώπινης ζωής, για την προστασία των περιουσιών, για το φυσικό περιβάλλον. Έχουμε πολλά στρέμματα που κάηκαν, σώθηκαν πολλά σπίτια, σώθηκαν άνθρωποι. Θα τα χτίσουμε, ό,τι γκρεμίσει θα το χτίσουμε. Αρχίζουν σύντομα υποζημιώσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Δώσαμε 50 εκατομμύρια φέτος για πρόληψη. Ζήτησα συγγνώμη από τους πολίτες ως μια ηθική και πολιτική πράξη. Ως ευθύνες θα αποδοθούν σε όλα τα επίπεδα, όχι
και εμβρασμό ψυχής. Όταν θα έρθει η ώρα θα αποδοθούν ευθύνες. Οι ευθύνες είναι και πολιτικές και συλλογικές και ατομικές. Μεγάλο πακέτο στήριξης θα δοθεί στη Βόρεια Εύβοια. Οι κάτοικοι πρέπει να υπακούν στην εντολή εκένωσης. Πετύχαμε να σώσουμε ανθρώπους. Σώθηκαν αμέτρητα σπίτια. Να πάμε για τα πεύκα τώρα. Τι είπε, έρχομαι κύριε Αντώνη Πατινάκη στην Κρήτη, έρχομαι αμέσως. Είπε τώρα πήγαμε στα πεύκα. Αναφέρθηκε και στα πεύκα και ο Πρωθυπουργός. Πρέπει, λέει, το συντομότερο να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, διότι για να κοπεί ένα δέντρο, λέει, περνάνε ολόκληρες διαδικασίες οι κάτοικοι. Τρέχουν στα δασταρχεία, τρέχουν στην αστυνομία, τρέχουν στην πολεοδομία, τρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και δίκιο δεν βρίσκουν. Και αναγκάζονται να τρέχουν στα δικαστήρια για να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα κοπεί το δέντρο, το οποίο κρέμεται πάνω από το σπίτι του άλλου κάτοικου που είναι δίπλα, όπως είναι στο λόφο κουρεμένο εδώ στον Άγιο Στέφανο, μας έχουν πάρει πολλές καταγγελίες. Και τα δασταρχεία, λοιπόν, πρέπει το συντομότερο να δράσουν, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε εδώ πέρα, να κόψουν τα δέντρα πεύκα, λέει, γιατί όπου κινδυνεύουν τα σπίτια και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν προλάβουμε το κράτος, λέει, το έβαλε να πηγαίνει παντού το κράτος. Υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν και οι δασικές υπηρεσίες. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν τα λέω εγώ. Και πρέπει το συντομότερο όπου κινδυνεύουν σπίτια από τα πεύκα, από τα δέντρα, να κόβονται επί τόπου, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Εδώ λοιπόν στο Λεύος Κουζέ, γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία και ταλαιπωρούνται κάτοικοι και πηγαίνουν στα δασαρχεία και παίρνουν απόφαση από το δασαρχείο να κοπεί το δέντρο και λέει η διοκτήτρια δεν επιτρέπω κανένα να μπει μέσα να κόψει το δέντρο, το οποίο κινδυνεύει το άλλο σπίτι που είναι δίπλα να πιάσει πυρκαγιά και θα καούν τα πάντα. Εδώ τι θα γίνει, ποιος θα κάνει την παρέμβαση, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη? Γι' αυτό λοιπόν αλλάξτε το συντομότερο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ισχύει και να δώσετε εντολή στο δασαρχείο, το οποίο έχει την ευθύνη να πάει να πηγαίνει να κόβουν τα δέντρα για να μην δημιουργείται και να μην εγκρίνεται φωτιές και να μην πιάνουν τα πεύκα φωτιά, τα οποία είναι πάνω από το σπίτι του αλλουνού τρόπου του κάτοικου και τη περιοχή. Και άμα πιάσει το πεύκο αυτό, οι φλόγες και αυτά θα πέσουν και οι φωτιές θα πέσουν πάνω στο σπίτι του διπλανού, που ο οποίος δεν έχει πεύκο. Καταλάβατε ποια είναι η διαδικασία. Το επισήμανε και μου έκανε εντύπωση, εμείς τα λέγαμε τόσο καιρό εδώ πέρα για τα πεύκα, και το επισήμανε σήμερα μια ακόμα δικαίωση του Blue Sky από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως και με τους εμπριστές, έτσι και με τα πεύκα. Να κοβούν τα πεύκα, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, τώρα όπου κινδυνεύουν άνθρωποι. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση στο Λόφο Σκουζέ κινδυνεύει οικογένεια, κινδυνεύει σπίτι από ένα πεύκο που είναι δίπλα, που το έχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι το παίζουν εκεί πέρα, δώνουν κιχώτες και ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Να πάει αύριο το δασαρχείο, κατόπιν εντολή του Πρωθυπουργού, να κόψει το πεύκο. Διότι αν θα συμβούν φωτιές, θα φέρει ζημιές και καεί το σπίτι, θα φέρει ευθύνη και το δασαρχείο, αλλά και η κυρία, ο κύριος, οποιοδήποτε έχουν το σπίτι και έχουν το πεύκο και αρνούνται να το κόψουν. Αύριο λοιπόν το συντομότερο, κύριε του δασαρχείου, εκεί του Διονύσου στο Λόφο Κουρεμένου, να πάτε να κόψει τα δέντρα. Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός να ασχολείται τυχαία με αυτά τα θέματα. Βλέπει λοιπόν τους κινδύνους, βλέπει από πώς μεταδίδονται οι πυρκαγιές, βλέπει λοιπόν μέσα τα πεύκα που είναι μέσα στα σπίτια και το λένε και οι αρμόδιοι καθηγητές. Το ένα πεύκο από το άλλο 100 μέτρα λένε οι καθηγητές. Και εδώ είναι δίπλα-δίπλα, σαν δίδυμα. Κάθεται δίπλα στο άλλο και κινδυνεύουν τα σπίτια και δεν δίνει κανένα σημασία. Αύριο να κοπούν τα δέντρα αυτά και σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα δοθεί και νέα εντολή να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Πάμε τώρα στην ευλογημένη Κρήτη, τη Λεβεντογένα, όπως Λεβεντογένα ενώνει η Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Παντινάκη, Αντώνη, συνάδελφε της Κρήτης, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Καναλάκη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, καλό μεσημέρι για εμάς, τι γίνεται η ευλογημένη Κρήτη, πώς πάμε σήμερα, είμαστε καλύτερα, είμαστε χειρότερα, είμαστε μέτρια, τι γίνεται, τι βλέπετε? Η στάσιμη είναι η κατάσταση, δεν υπήρξε κάτι συνταραχτικό σχέση με χθες. Μίλησα με ξενοδόχους, μίλησα με τουριστικούς πράκτορες, μίλησα με πολύ κόσμο εκεί πέρα και πραγματικά είναι όπως μας τα περιγράψατε χθες. Και ο τουρισμός πάει καλά, η πανδημία έχουν σοβαρά προβλήματα. Το lockdown, το απαγορευτικό, μην το λέμε lockdown, το απαγορευτικό από τη 1 μέχρι τις 6 συνεχίζεται, όσο θα χρειαστεί και όσο θα κρίνουν αρμόδιες υπηρεσίες, για να μπορέσει το νησί να ανασάνει και να μην χάσει τον τουρισμό του. Τι λέτε εσείς? Και θα σας πω κάτι άλλο ως συνέχεια όσων αναφέρατε προηγουμένως σε σχέση με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί αν δεν αναφέρθηκε μόνο στις πυρκαγιές, άνοιξε η συζήτηση και μίλησε και για την πανδημία, την πορεία της πανδημίας, πώς συνδέονται τα πράγματα. Ναι. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα την πληρώσουν οι εμβολιασμένοι από τους ανεμβολίαστους. Δηλαδή, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο ενός νέου γενικού κλεισίματος, ενός νέου lockdown. Και αυτό έρχεται ως απάντηση για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, διότι είχε ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με το αν θα υπάρξει το Σεπτέμβριο νέο lockdown, νέα περιοριστικά μέτρα, επειδή ήδη τα κρούσματα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, παρότι βεβαίως ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι σε βλέπετε... πολύ ψηλά επίπεδα, να προσθέσουμε, κύριε Καναλάκη, 183 βρίσκονται στο νοσοκομείο, 18 εκ των οποίων είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και υπάρχει αγωνία για το επόμενο διάστημα, διότι μεσολαβεί και η γιορτή του 15 Αύγουστου
Και βεβαίως οι νέες αναπόφευκτες συναθρήσεις που θα γίνουν, αν θα δημιουργήσουν νέες πόλεις. Διότι πέρυσι μπορούμε να πούμε ότι τα πανηγύρια τώρα τον Αύγουστο είχαμε τις μολύνσεις και είναι κάτι για το οποίο φοβούνται οι υγειονομικές και όχι μόνο αρχές εδώ στην Κρήτη. Μάλιστα. Πάντως, ως προς τον τουρισμό, είναι ενθαρρυντικά τα θέματα. Αλλά και ως προς την πανδημία, από τη στιγμή που θα την ελέγξουν, αγαπητέ φίλε Αντώνη Παντινάκη, νομίζω ότι σιγά-σιγά θα τα ελέγχουν και θα κάπως θα τα αντιμετωπίσουν πιο ψύχρεμα και πιο αποτελεσματικά, νομίζω. Ναι, σίγουρα. Διότι να πούμε ότι. Ναι, μεν υπάρχουν μολύνσεις, αλλά το θέμα είναι πώς νοσεί ο καθένας. Ναι. Και αυτό μεταφράζεται και από τους φανάτους σε πανελλαδικό επίπεδο, σε επίπεδο επικράτειας. Διότι είχαμε και πάλι ψηλά νούμερα τους προηγούμενους πριν προχωρήσει. Έτσι, εντατικά και μαζικά εμβολιασμοί, αλλά είχαμε και περισσότερους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ναι, μεν και εμβολιασμένοι νοσούν, αλλά δεν νοσούν τόσο βαριά όσο κάποιοι που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Γι' αυτό θα πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες και να τηρούμε βλαβικά τα μέτρα. Είναι προς όφελος όλων μας. Μάλιστα. Κύριε Αντώνη Παντινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία μας και επικοινωνία μας και σήμερα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι από την εβδομάδα με πλήρες, όπως πάντα, πλήρη ρεπορτάζ που έχετε και πλήρη ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά. Τα μηνύματα έρχονται συνέχεια εδώ από τους Δήμους. Λένε εδώ πέρα κάτοικοι από το λόφο του Κουρεμένου ότι πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθούν οι Δήμοι, ΔΔΕ, στον περίβολό τους πρέπει άμεσα να προβούν σε κοπή των δέντρων. Και όχι, λέει, να αποφεύγουν αυτή την ιστορία. Πρέπει το συντομότερο. Το λένε κάτοικοι από τον Άγιο Στέφανο, από τον Δήμο Διονύσου, όπως και από σε άλλες περιοχές. Πρέπει λοιπόν το συντομότερο, οι υπηρεσίες αυτές, όπως λένε, να μεσολαβήσουν για να κοπούν τα δέντρα, γιατί κινδυνεύουν και στις περιοχές αυτές, αλλά και στον λόφο του Κουρεμένου που είναι στον Άγιο Στέφανο, στο Δήμο Διονύσου. Εκεί στο λόφο του Κουρεμένου, λοιπόν, είναι οι περιοχές. Είναι και οι περιπτώσεις που είναι τα δέντρα και τα πεύκα πάνω από τα σπίτια, πάνω από τις στέγες των σπιτιών και αρνούνται κάποιοι άλλοι που είναι δίπλα ακριβώς που έχουν το χτήμα και είναι μέσα στο χτήμα τους να το κόψουν το δέντρο. Παρόλο ότι έχουν πάρει εντολή από το δασαρχείο. Αυτά, κύριε δασάρχες και κύριοι της δασικής υπηρεσίας, πρέπει να τα κάνετε σήμερα. Μην πω χτες, όπως είπε ο πρωθυπουργός σήμερα στη συνέντευξή του. Κόψτε τα δέντρα, λέει, όπου κινδυνεύουν σπίτια. Σπεύστε τώρα. Λοιπόν. Και πολλά άλλα μηνύματα από την περιοχή του Αγίου Στεφάνου και από τον λόφο Κουρεμένου. Παιδιά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα. Να είστε καλά. Αλλά πιστεύω ότι ο λόφος του Κουρεμένου να λυτρωθεί από αυτό τον κίνδυνο και από αυτή τον εφιάλτη με τα πεύκα που κρέμονται πάνω από τα σπίτια των ανθρώπων. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό το θέμα, γιατί είναι σοβαρό θέμα. Από τη στιγμή που ασχολήθηκε και ο κύριος Πρωθυπουργός και έχει απόλυτο δίκιο. Κύριε Αργυρό, καλημέρα σας, τι κάνετε? Ναι, γεια σου κύριε Κανελάκη. Εγώ θέλω να πεθυθώ τη Δευτέρα. Ήμουνα στις Ζυζυφιές, στη στάση Ιζόλα και βρήκε μια κοπέλα, είχε βρει μια κάρτα που μπαίνουμε στα λεωφορεία. Την άφησα πάνω στη στάση στο κάθισμα, εγώ την πήρα και την έφερα στον Ταύρο, στο σταθμό που είναι το τρένο. Και κάτι άλλο, ο κύριος Χατζηδάκης που είπε ότι το έφκα με ένα κλικ το τηλέφωνο, με ένα τηλέφωνο 1555 θα παίρνουμε όπου να είναι. Αν δεν πήρα εγώ να δω και έπαιρνα και μου λέγανε πάτησε το 1, πάτησε το 2, τσισκυλόβρισα και εγώ και το κλείνω. Ξαναπαίρνω και δεν μίλαγα. Τελικά μιλήσανε και μου λένε είπα το αίτημα για αυτά, για τα γυαλιά, για τα λεφτά. Τελικά μου λένε σε κάνα δυο μέρες εργάσιμες. Είναι 3 εβδομάδες, απάντηση δεν πήρα. Πάει, είναι σαν ζήτητα. Να μισό λεπτό κύριε Αργυρό, μισό λεπτό. 3 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα και διεκκλήσεις καταγράφονται. Παρακαλώ να έχετε διαθέσιμο τον ΑΦΗΜΗ και τον ΑΜΚΑ σας για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Μια μισή ώρα περίμενα. Το διαπίστωσα τώρα, κύριε Αργυρό μου. Πήρα τηλέφωνο επιτόπου, διαπίστωσα. Πάγανε το σκυλοβρίσιμο και μετά ξαναπήρα και δεν μίλαγα. Δεν πάταγα. Ούτε το 1, ούτε το 2, ούτε το 10. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και με τα υπουργεία να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Βέβαια, αυτό είναι ένα αριθμό που εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Τώρα είναι διαδικασία. Είναι τηλεφωνικό κέντρο, μου είπανε. Τηλεφωνικό κέντρο είναι.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο αριθμός, κυρία Αργυρό, αυτός ο αριθμός λειτουργεί όλο το 24ωρο. Τώρα αν τον πληρώνω τον αριθμό αυτό, την κλίση αυτή ή όχι, εγώ θα το είπαν ότι πληρώνεται η κλίση όταν παίρνουμε τον αριθμό αυτό. Εγώ θα το τσεκάρω, θα το ελέγξω αν πράγματι πληρώνουμε όταν παίρνουμε αυτή την κλίση. Αλλά το τηλεφωνικό κέντρο, να ξέρετε πάντοτε, έχει μια διαδικασία. Πατάς, σου λέει, για να συνδεθείς με την τάδε υπηρεσία, πάτα το 1. Για να συνδεθείς με την άλλη υπηρεσία, πάτα το 2, 3, 4 και ούτω καθεξής. Έτσι γίνεται. Λίγη υπομονή θέλει. Από τη στιγμή που όμως πρόκειται να εξυπηρετηθείτε, έστω και με λίγη καθυστέρηση, κάντε λίγη υπομονή. Αν δεν εξυπηρετηθείτε, εδώ είμαστε εμείς να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Αργυρό μου. Κύριε Νίκο, γεια σας, τι κάνετε? Γεια σου, κύριε Κανελάκη. Είστε καλά? Για τις φωτιές παίει ο στρατηγός ήλιος. Ο στρατηγός άνεμος. Όχι, ο άνεμος ήταν αντιστράτηγος. Α, ναι, ο άνεμος, ναι, τώρα είναι ο ήλιος ο καύσωνας, ναι. Α, μπράβο, τώρα είναι ο ήλιος. Ναι. Λοιπόν, είναι ασύμμετρη απειλή. Λοιπόν, να προσέχουμε, γιατί θα μας φέρει ο στρατηγός άνεμος και ο ήλιος για όλα. έχουμε μπερδευτεί με τους στρατηγούς, αγαπητέ κύριε Νικό. Α, μπράβο, λοιπόν. Αφού αυτοί θέλουν, εμείς δεν θέλουμε πουθενά. Ο ένας είχε αυταπάτες, ο άλλος ζητάει συγγνώμη. Εγώ θα δώσω χαιρετίσματα στην εξουσία, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, κύριε Νίκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι ωραίο, να είσαι καλά. Κυρία Γιώτα, γεια σας. Ναι, γεια σας, κύριε Κανελάκη. Παίρνω πρώτη φορά. Ναι, σας ακούω τόσο καιρό. Λοιπόν, να σας πω τι έχω πάθει εγώ στο σπίτι μου με το δασαρχείο. Μ' ακούτε? Σας ακούω, κύριε Γιώτα, σας ακούω, ναι. Καλά. Λοιπόν, έχω τρία πεύκα μέσα στο σπίτι μου και το ένα πεύκο είχε πάει τα κλαδιά του πάνω από το πάνελ. Και φέρνω το δασαρχείο, κάνουμε αίτηση, όλα κανονικά, με αριθμός πρωτοκόλλου, και έρχονται τρεις δασάρχες, το βλέπουν και λένε σε τρεις μέρες θα σας απαντήσουμε. Και με παίρνουν σε τρεις μέρες και μου λένε έτσι και κόψετε τα κλαδιά, θα σας κάνουμε μήνυση. Μάλιστα. Ήταν πάνω από το σπίτι μου ακριβώς. Πού είναι, ποια περιοχή, κυρία Γιώτα? Είμαστε στην Παλαιοκαμάριζα, Κερατέας. Κερατέα. Στην Κερατέα, Παλαιοκαμάριζα, Κερατέας. Και κάναμε ένα εκκλησάκι 22 τετραγωνικά χωρίς να κόψουμε τίποτα και μας πήγανε για κακούργημα. Τρία δικαστήρια μας κάναμε. Κόψατε το πεύκο? Καθόλου, κανένα πεύκο. Κανένα. Αν φάζετε θα το δείτε, είναι σχεδόν πάνω στον δρόμο. Και μας κάνανε τρία δικαστήρια και το τρίτο μας πήγανε για κακούργημα. Για ποιο λόγο, με τι στοιχεία? Γιατί κάναμε το εκκλησάκι. Και καθαρίσαμε αυτό το κομμάτι, χωρίς να κόψουμε κανένα πεύκο. Για το κλεισάκι σας πήγανε για κακούργημα? Ναι, για το κλεισάκι. Μήπως έπρεπε να πάρετε άδεια από την πολεοδομία, δεν ξέρω. Όχι, από το δασαρχείο, λέει, γιατί απαγορευότανε. Από το δασαρχείο, γιατί το κλεισάκι παίρνετε άδεια, όχι από την πολεοδομία? Όχι, από το δασαρχείο, γιατί κόψαμε, λέει, κάτι σκήνα και απαγορευότανε. Μήπως από την ναοδομία, από τους... Όχι, πουθενά από το δασαρχείο. Εδώ από το δασαρχείο της Λαυρωτικής. Να αφήσετε το τηλεφωνό σας στο τηλεφωνικό κέντρο να μιλήσουμε με τον δασαρχείο, δούμε τι γίνεται, αγαπητέ μου κύριε Γιώτα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Μαρία. Γεια σας, κυρία Μαρία. Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Τα σέβη μου. Σας άκουσα προηγουμένως που λέγατε να κόψουμε τα δέντρα γύρω-γύρω από τα σπίτια μας. Γιατί να φτιάχνουμε σπίτια και να καίμε το οξυγόνο των άλλων ανθρώπων μέσα στα δάση? Μήπως θα πρέπει να προστατέψουμε τα δάση και τους αυτούς που πηγαίνουν μέσα στα δάση και εκμεταλλεύονται το δικό μας οξυγόνο? Μήπως θα έπρεπε να το δούμε και λίγο αντίστροφα? Με ποιο δικαίωμα μπαίνουν στο δάσος μέσα στη ζωή μας, κόβουν τα δέντρα και φτιάχνουν βίλες? Γιατί καίνε τα δάση? Και πρέπει να είναι υπεύθυνοι οι άνθρωποι για να κόψουν τα δάση. Με ποιο δικαίωμα? Μου στερείτε εσείς το οξυγόνο, μου στερείτε το νερό μου, μου στερείτε τον υδροφόρο ορίζοντα, μου στερείτε τα πάντα. Γιατί πρέπει να φτιάχνουμε τα σπίτια μέσα στο δάσος και να το καταστρέφουμε? Και να μην σεβόμαστε τη φύση. Μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ. Βεβαίως θα μπορώ να σας απαντήσω, διότι αν παρακολουθούσατε την εκπομπή από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαμε σήμερα, από την αρχή της, θα είχατε πάρει ήδη την απάντηση, αγαπητή μου κυρία Μαρία, αλλά θα σας την ξαναπώ. Αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής μου, όπως έχω αναφερθεί και άλλες φορές, ότι μέσα στα δάση δυστυχώς χτίζουν σπίτια και βίλες άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άδεια. Και καλύπτονται από τους πατρόνους και τους βαρόνους και τους καρδινάλιους, κυρία Μαρία μου. Το καταλάβατε?
Μου έχουν πει από τη δασική υπηρεσία ότι υπάρχουν εκατοντάδες σπίτια φτιαγμένα μέσα στα δάση που δεν έχουν άδεια. Και γιατί θα πρέπει να τους πληρώσω εγώ, να τους αποζημιώσω επιπλέον? Πέραν αυτού, αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που έχουν κάποια πεύκα στα σπίτια τους μέσα στον περίβολό τους, τα οποία αυτά τα πεύκα απειλούν σπίτια που είναι διπλανά σπίτια. Και αυτά τα πεύκα πρέπει να κοπούν. Αφού αναφέρθηκε και ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα σε αυτό. Πεύκα που απειλούν σπίτια να κόβονται. Ορίστε. Με ενδιαφέρει, αυτά τα δέντρα υπήρχαν πριν φτιαχτούν τα σπίτια. Ναι. Οπότε εμείς καταστρέφουμε το περιβάλλον και καλά μας κάνει και μας βάζει φωτιά το ίδιο το περιβάλλον. Εάν όλοι προστατεύαμε, αν όλοι, κυρία Μαρία μου, προστατεύαμε το περιβάλλον και φροντίζαμε για τα σπίτια μας και για το περιβάλλον και τα πεύκα μας, δεν τα είχαμε πυρκαγιές σήμερα. Και όταν λοιπόν υπάρχουν πεύκα πάνω από το σπίτι κάποιου και κινδυνεύουμε με αυτή τη φωτιά να πιάσει, να καταστραφεί το σπίτι του, πρέπει. Σαφώς προηγείται η ανθρώπινη ζωή, κυρία Μαρία μου, και μετά γιατί τα πεύκα. Γιατί να το φτιάξουν το σπίτι κάτω από το πεύκο? Το πεύκο προϋπήρχε. Εμείς είμαστε οι καταπατητές. Προϋπήρχε το πεύκο κάποια χρόνια που δεν υπήρχαν. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, κυρία Μαρία. Οι φωτιές, βλέπετε, ξαφνικά ξεπηδάνε δεξιά και αριστερά και τα πεύκα. Δεν ξεπηδάνε ξαφνικά παντού, κύριε Κανελάκη μου. Εμείς τις ξεπηδάμε με τη δικιά μας ανεξινότητα. Ακριβώς, μα δεν διαφωνώ. Ναι, σαφώς. Και πριστές, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, υπάρχουν πριστές και είναι τα δάση οτιδήποτε. Και από τη στιγμή που σήμερα πεύκα που είναι μέσα στην αυλή και σαφώς χτίστηκαν τα σπίτια και πώς δόθηκαν τα από εκεί να ξεκινάτε. Πώς δόθηκε η άδεια και χτίσει αυτό το σπίτι, το οποίο είναι και παράνομο, δεν ξέρω πόσο ρόφους έχει. Πόσο ρόφους έχει, κυρία Μαρία μου, πόσο ρόφους έχει και ποιος έδωσε την άδεια από τη στιγμή που αγορεύονται τόσοι όροφοι εκεί, στο λόφο του κουρεμένου, τόσοι όροφοι. Ωραία, και όμως κάποιοι που είχαν μπάρμπα στην Κορώνη και είχαν τον αστυνομικό άδεια. Διευθυντή, κυρία Μαρία μου, είχαν τον αστυνομικό διευθυντή φίλο και τους επέτρεψε να κάνουν και 3 και 4 ορόφους που απαγορεύεται. Και εκεί μέσα λοιπόν είναι και τα πεύκα. Να πληρώνουν αυτοί που καταπατούν το δάσος και όχι εμείς. Και όχι μόνο καταπατούν το δάσος, που συμφωνώ σε αυτό, αλλά που δίνουν και άδειες μέσα σε δάση που χτίζουν και δίνουν και για πολυόροφα κτίρια που απαγορεύεται. Επειδή είχε τον αστυνομικό διευθυντή κάποιος φίλο, σημαίνει να φτάσω 5 ορόφους, οτιδήποτε, και να κινδυνεύει η κατοικία του διπλανού που είναι νομιμότατος 100%. Αυτά πρέπει να εξετάσουμε. Και όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, νέο νομοθετικό πλαίσιο για όλα. Και μακάρι να γίνει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Αλέξη. Γεια σας, κύριε Αλέξη. Καλησπέρα, κύριε Κανελάκη. Πολλά συγχαρητήρια πρώτα-πρώτα για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια και σε εσάς που μας παίρνετε και τα λέμε. Θέλω να πω δύο πράγματα. Εάν είχαμε θυσιάσει το 10 με 20% των δασών για πυρασφάλειας, θα είχαμε γλιτώσει το 80% από τα δάση. Φοβόμαστε να κόψουμε δρόμους, πλάγια και κάθετους στα δάση για να γλιτώσουμε από τις πυρκαγιές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εάν δεν κοπούνε δρόμοι και να κοπούνε τετράγωνα, αν πάτε στο διεθνή δρόμο απέναντι από την Αλεσίνα αριστερά, θα δείτε δρόμους κάθετους και πλάγια. Τα έχουν κάνει τετράγωνα. Αυτό το κομμάτι αυτό εκεί πέρα το είχα δει χρόνια εγώ. Και το είχα πει στην Εύβοια που πηγαίναμε στον Αγιάννη, το Ρώσο και στο Δαβίδ. Και το είχα πει στη σύζυγό μου. Αν μια μέρα της πιάσουν αυτά τα πράγματα φωτιά, ποιος θα τα κατασβήσει αυτά τα πράγματα, που δεν βλέπω ένα δρόμο πουθενά μέσα στο δάσος. Μάλιστα. Και στα καινούρια που καήκανε τώρα και θέλουν να κάνουν φύτευση, αναδάσωση, εάν δεν κόψουν τετράγωνα, να τα κάνουν τετράγωνα, 500 μέτρα, 1000 μέτρα το κάθε τετράγωνο, δεν θα γλιτώσει κανένα δάσος. Τελείωσε. Αυτό είναι όρος. Θα θυσιάσουμε το 10 με 20% των υπάρχοντων δασών να γλιτώσουμε το 80%. Γιατί τώρα δεν γλιτώσαμε τίποτα. Είναι μηδέν τώρα. Επιβάλλεται, όπως ακριβώς το αναπτύξατε το θέμα, επιβάλλεται να πάρθουν μέτρα και να γίνουν σχεδιασμοί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να σώσουμε τα άλλα δέντρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αλέξη μου. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα δασαρχεία, τα χορταξικά, οι κυβερνήσεις, τα αρμόδια υπουργεία να δώσουν ζώνες ασφαλείας γύρω από τα δέντρα για να σωθούν και τα υπόλοιπα. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Κύριε Γιάννη, γεια σας. Γεια σας, κύριε Κανελάκη. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να εκδώσουμε τις δικές μας απόψεις. Αλλήμωνο. Γι' αυτό είναι εδώ το Blue Sky.
θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Στο ένα θέμα είναι με τον κύριο, για τον κύριο Πολυζωγόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε αν υπάρχουν προβλήματα και παράπονα επί περιφέρειας του Γκουρού. Κύριε υπεύθυνη για τις πλημμύρες, στη Μάντρα το 2017 είναι η περιφέρεια υπό την κυβέρνηση του κυρίου Γκουρού. Είχαν προϋπάρξει τρεις πλημμύρες. Βέβαια, μιλάτε πάλι για τον κύριο Πολυζωγόπουλο, ο οποίος δεν είναι παρόν, αλλά τώρα θα ξαναβγεί να απαντήσει. Συνεχίστε όμως, συνεχίστε. Ελεύθερο είναι το βήμα να βγει ο κύριος Πολυζωγόπουλος και να απαντήσει. Βεβαίως, βεβαίως, συνεχίστε. Και να διαψεύσει αν έχω άδικο, γιατί είμαι από την περιφέρεια αυτή και την γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ναι, συνεχίστε. Είχαν υπάρξει τρεις πλημμύρες της ιδίας εντάσεως με τη φωνική πλημμύρα του 2017, με τη μόνη διαφορά ότι δεν υπήρχαν θύματα. Ήρθε η περιφέρεια, έδωσε κάποιες αποζημιώσεις, αποκατασταθήκανε οι ζημιές, αλλά δεν λύθηκε ποτέ το πρόβλημα. Μάλιστα. Το 2017, που έγινε η φωνική πλημμύρα, επί της κυρίας περιφερειάρχου, της κυρίας, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα, της Δούρου. Της κυρίας Δούρου, ξεκινήσανε και γίνονται τα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν υπό του περιφερειάρχου κυρίου Πατούλη. Ωραία. Μέχρι τότε ερώταν γνωστότατο το πρόβλημα της Μάντρας. Κύριε Γιάννη μου, να τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, γιατί τελειώσαμε, κλείνουμε τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όχι, πάρετε... ευχαριστώ πολύ κύριε Κατερνάκη. Όχι, να πάρετε τη Δευτέρα να πείτε και τα υπόλοιπα, ό,τι θέλετε. Να πάρετε τη Δευτέρα να σας δώσω περισσότερο χρόνο, γιατί κλείνουμε τώρα. Εντάξει, κύριε Γιάννη μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βγει ο κύριος Πολυζωγόπουλος πάλι τη Δευτέρα. Αρχίζει να μιλάει, να λέει τις απόψεις του, βέβαια, ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο διάλογος εδώ μέσα από την τηλεόραση του Μπλουσκάκη και την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Αυτός είναι ο διάλογος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα. Από μένα, να είστε καλά. Καλή δύναμη και, καλή δύναμη και σε αυτούς που κάνουν εμβόλια και ανεβαίνουν και πυρετούς. Όπως ο φίλος μου ο Γιάννης, φοιτητής του Πολυτεχνείου, έκανε και αυτός το εμβόλιο. Ανέβηκε λίγο πυρετός, αλλά το αντιμετωπίζει ψύχρεμα. Δεν είναι τίποτα. Είναι κάποιες συμπτώματα τα οποία ξεπερνιούνται. Εμβόλια προστατεύουν την υγεία, όπως λένε οι ειδικοί. Να είστε καλά, ευχαριστώ Παναγιώτη, ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Παύλο, ευχαριστώ Πέγγι, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη, Γιάννης Κανελάκης.